Ξεσηκωμό ο Παλέκα Ρωσιτία για του περιορισμού που θέτει η ειδική περιβαλλοντική μελέτη Natura, σύμφωνα με την οποία μπαίνει φραγμό στη δόμηση σε ήπιες δραστηριότητες όπως ο σερφ και το κολύμπι σε περιοχές όπως ο Κουρεμένο, το Βάη και ο Ξηρόκαμπος. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια, εγώ θα έλεγα για τα δεδομένα τα δικά μας, μεγαλειώδη διαδήλωση στο Παλέκαστρο. Ειρηνική διαδήλωση, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί αυτές τις απαγορεύσεις που μας καταργούν τα αυτονόητα. Από το κολύμπι, το σέρφινγκ, την πολεοδομική επέκταση και πολλά άλλα. Σας λέω παράδειγμα για την Αλία. Έχω δει το Κουφονίσιο ότι είναι μια περιοχή και ο Κάβος Σίδερος σε πολλά σημεία είναι υψηλής προστασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η απολύτη προστασίας, όπως το έχουν ονομάσει, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, δεν θα μπορούμε ούτε να λιεύουν οι ψαράδες εκεί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Δημότες, επαγγελματίες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορείς και σωματεία προχώρησαν σε διαμαρτυρία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τα νέα δεδομένα, τα οποία αποτελούν, όπως είπαν, τα φόπλακα στην ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών. Αυτό δεν είναι Natura. Η μελέτη αυτή, λυπάμαι που θα το πω, δεν κατάφερε, παρόλη την κοστοβόρα μελέτη που ήταν, τα εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν, που θα δοθούν, να παντρέψει την προστασία του περιβάλλοντος που εμείς επιζητούμε μαζί με την ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη, την όποια ανάπτυξη της περιοχής, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υποήπια ανάπτυξη. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις του Δημάρχου Σιτίας, ο οποίος συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου τέθηκε επιτάπητος η ειδική περιβαλλοντική μελέτη Natura, η οποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ανατολική Κρήτη. Οι βασικές αντιρρήσεις μας έχουν να κάνουν με το έχει να κάνει με τις χωροθετήσεις όρων δόμησης, με τις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται, και αυτά να σας πω ότι ενώ ισχύουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας ΣΧΟΑΠ, στον πρώην Δήμο Ιτάνου και στον πρώην Δήμο Λεύκης, ισχύει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο στο Δήμο Σιτίας, αυτά δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η φύση πρέπει να συμβιώνει με τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να πούμε κάποια στιγμή ότι απαγορεύουμε τις οποιασδήποτε δραστηριότητες για να προστατεύσουμε μόνο τη φύση? Ο Νίκος Ξυλούρης παρουσίασε τη τελική του εισήγηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα λάθη και στις ακραίες περιπτώσεις, ενώ τράβηξε κόκκινη γραμμή στο ζήτημα της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές Natura. Δεν συμφωνούμε με εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες, να το πω, μονάδες σε περιοχές Natura. Και αυτό γιατί υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες της Κρήτης και όχι μόνο από άλλες περιοχές. Είναι μια άσκηση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια ισορροπία, πραγματικά ισορροπία ακριβίας. Γιατί σχεδιάζουμε για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια και δεν είναι εύκολο κανείς να το προβλέψει με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Σύμφωνα με τον Νίκο Ξυλούρη, υπάρχει αναδίπλωση της μελετητικής ομάδας στο ζήτημα της απαγόρευσης κολύμβησης, όπως στην περιοχή του Κουρεμένου, ενώ τους επόμενους μήνες θα υπάρξει νέος κύκλος διαλόγου προτού εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα. Άρα λοιπόν η Επιτροπή είπε ότι τελικά θα αλλάξει. Ότι θα επιτρέπεται. Θα επιτρέπεται, βέβαια. Το Κουρεμένο. Βεβαίως. Μα είναι δυνατόν. Στο ΒΑΗ είναι προστατευόμενη περιοχή και ισχύουν ότι είναι η προστατευόμενη περιοχή. Δηλαδή. Εκεί θα γίνεται κολύμπι. Βεβαίως. Βεβαίως. Απλά στις προστατευόμενες, στις απολύτου προστασίας περιοχές, δεν μπορούν να γίνουν εγκαταστάσεις πέρα από αυτές που είναι ήδη νομιμές.